Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Ξεκινάμε με μια τραγική είδηση. Έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή ο Βασίλης Ριζής, ο αδερφός μας, ο φίλος μας, ο κουμπάρος μου, ο άνθρωπος που συμπορευτήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό από τους δικούς του ανθρώπους και δικούς μου ανθρώπους ότι έφυγε από τη ζωή μετά από μια σύντομη μάχη που έδωσε στο νοσοκομείο. Ήταν περίπου ένα μήνα στο νοσοκομείο. Επιδεινώθηκε ραγδαία η κατάσταση της υγείας του. Είχε προβλήματα τους τελευταίους 2-3 μήνες και δυστυχώς πριν από λίγη ώρα κατέληξε. Θα πούμε πολύ περισσότερα στη συνέχεια. Απλώς τώρα σας το ανακοινώνουμε, να το γνωρίζετε, ένας άνθρωπος που αγαπήσατε κι εσείς όλα αυτά τα χρόνια που συμπορευτήκαμε μαζί. Ήμασταν με τον Βασίλη από το 1989-90. Συνεργαστήκαμε στις ίδιες δουλειές, είχαμε κοινή πορεία από το 1996 μέχρι πριν από 1,5 χρόνο που ήμασταν εδώ στο Sky μαζί. Τον αγαπήσατε πολύ, μας αγαπήσατε πολύ και τους δύο σαν δίδυμο. Πριν από 1,5 χρόνο χωρίσαμε και δυστυχώς σήμερα είχαμε αυτή την κατάληξη μετά από πολύ σύντομη ασθένεια, όπως σας είπα, που πέρασε και μια μάχη που έδωσε ο Βασίλης Ριζής στο νοσοκομείο. Έχουμε μεγαλώσει. Να ευχηθώ συλληπιτήρια στην οικογένειά του, που είναι και η δική μου οικογένεια, γιατί είμαστε και κουμπάροι, είμαστε και συγγενείς στην πραγματικότητα και θα είμαι έτσι κι αλλιώς πάντα δίπλα τους. Να πούμε ότι μέχρι πριν από 2 μήνες ο Βασίλης ήταν κανονικά στη θέση του και έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο, έγραφε, τον διαβάζαμε έτσι στο Έθνος. Τους τελευταίους 2 μήνες, από όσο ήμασταν και εμείς στη θέση να γνωρίζουμε, επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του. Ένας πάρα πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος και με όλους εμάς τους νεότερους. Με εσάς τους ή άλλους έχω μεγαλώσει βλέποντας Λυριτζίκονο μου. Οπότε είναι μια, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Ό,τι και να πούμε για μας, πραγματικά είναι αυτές οι στιγμές είναι δύσκολες και συγκλονιστικές. Να δούμε τη στιγμή έτσι που αποχαιρεστήκαμε εδώ στον αέρα του Skype. Φυσικά. Σημαδιακή, για λάτε. Οι κύκλοι ανοίγουν για να κλείνουν κάποια στιγμή και στη ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα. Κλείνει λοιπόν σήμερα ένας κύκλος πολύχρονης συνεργασίας, όχι με τον Δημήτρη. Αυτό παραμένει έτσι κι αλλιώς. Κλείνει ένας κύκλος συνεργασίας με το Sky. Θα ανοίξει κάποιος άλλος, φαντάζομαι. Νομίζω δημιουργικής, πολλή δουλειά, δύσκολης, όχι πάντα χωρίς κύματα, αλλά σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους συνεργάτες και τους φίλους εδώ στο σταθμό για την κοινή δουλειά που κάναμε, γιατί μαζί την κάναμε τη δουλειά. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε όλο αυτό το διάστημα και ήσασταν δίπλα με τις συμφωνίες, τις διαφωνίες, τις συγκρούσεις κτλ. Να ζητήσω συγγνώμη για τα όποια λάθη και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια σε όλους σας. Θα τα ξαναπούμε. Θέλω να πω επίσης ένα. Λοιπόν, να πούμε. Αυτά λοιπόν. Ένα δεν νομίζω να πούμε τίποτα άλλο αυτή την ώρα, ναι. Μαρία μου.